Γενική παρακολούθηση. Και κύριοι, Παρασκευή σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Και έχουμε σήμερα δύο ομάδες, έχουμε συζυγικές κόντρες. Θα τα πούμε όμως τώρα εδώ με τον κύριο Νευαγόρα μου. Η Βιλανή. Βιλάνη. 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 Τι σημαίνει? Ήταν η πρώην ονομασία για την Αγία Φίλα. Μάλιστα. Είδατε τι μαθαίνουμε στο πόσα, ξέρεις. Ο κύριος Τσάντας και οι άντροι μας. Είσαι ο χορεδάσκαλος της Πολιτιών της Αγίας Φίλας, μάλιστα. Μάλιστα, που παρακολουθήσαμε χθες τον υπέροχο χορό σας και σήμερα θα μας χαρίσετε ένα χορό, έτσι. Βεβαίως. Βεβαίως. Η άντρη μας είναι μαθήτρια. Ναι. Αγαπημένος σου χορός. Που τους χορούς που κάνουμε. Ναι. Ο Ζορπάς. Ο Ζορπάς, μάλιστα. Εσύ, κύριε Βαγόρα μου, χορεύεις? Όχι. Όχι. Παίζω μπάλα. Μπάλα. Με ποια ομάδα είσαι? Με Λαστιχάρης. Λαστιχάρης, μάλιστα. Λοιπόν, πάω απέναντι στους συμμαθητές μας, στους θεσσινούς μας νικητές, η Φάνη, ο Κώστας και η κυρία Μαρία. Πάμε να ξεκινήσουμε το παιχνίδι μας, λοιπόν. Πρώτη ερώτηση για τον τροχό μας. Πότε ανακηρύχθηκε το Κυκλάμινο ως εθνικό φυτό της Κύπρου? Κυκλάμινο. Χρονολογία θέλουμε. Για να δούμε, κύριε Ξάνθο μου. Το 65. Το 65, λαθασμένη απάντηση. Μήπως γνωρίζουν οι συμμαθητές? Το 66. 66. Είστε πιο κοντά εσείς, αλλά τι κοντά? Το 2006 ήταν. 6 ήταν. Ακολουθήσατε το Πάσκα. Πόσους βαθμούς παίρνετε? Ακολουθήσατε. Τέσσερις βαθμούς για σας. Για τους συμμαθητές μας και πάμε να ξεκινήσουμε. Τι σημαίνει η λέξη λάντζα? Α. Επίδειξη. Β. Πίσιμο πιάτο. Γ. Είδος εκτενίσματος. Ή Δ. Κομπόδεμα. Η λάντζα, η κυρία Μαρία μας το ξέρει πολύ καλά. Τη βασανίζει αυτό το πράγμα, το πλήσιμο των πιάτων. Είσαι σωστή. Μπράβο σου. Εκλένει καμιά λάντζα ο κύριος? Απέναντι. Αμά. Εκλένεις, κύριε Βαγόρα μου? Σκονκαρίζεις. Σκουπίζεις. Μπράβο, κύριε Βαγόρα, μισά άξιο σύζυγο, μπράβο. Μαΐστρα, τι είναι η μαΐστρα? Κύριο Πανίστιο Φόρου, Νότιος Άνεμος, Αρχόντισσα ή Ξύλινο Σκεύος? Το Β, λέει ο κύριος Ξάνθος, Νότιος Άνεμος. Φαντασμένη απάντηση όμως, τι είναι η μαΐστρα? Κύριο Πανίστιο Φόρου, Αρχόντισσα ή Ξύλινο Σκεύος? Κύριο Πανίστιο Φόρου, λέει η ομάδα μας. Και είναι αυτή. Μπράβο σας. Συνεχίζουμε με εσάς. Το άδειτο, βαθύ, ακάλυπτο, το πιο κρυφό μέρος ή αφύλακτο? Το άδειτο. Για να δούμε. Βαθύ, ακάλυπτο, το πιο κρυφό μέρος ή αφύλακτο? Το α, η ομάδα μας, βαθύ. Δεν είναι όμως. Το άδειτο γνωρίζει η ομάδα μας, η... Κύριε Ξάνθο μου, μας λέει στο πιο κρυφό μέρος. Και είσαι σωστός, μπράβο. Συνεχίζουμε με εσάς. Τι είναι ο εγγράμματος? Α. Εφαμορφωμένος. Β. Αμόρφωτος. Γ. Αυτός που προσποιείται τον πολύξερο ή αυτός που ξέρει να γράφει? Μορφωμένος, λέει η ομάδα μας. Για να δούμε αν είστε σωστοί. Πάρα πολύ σωστή. Είναι εγγράμματη η ομάδα μας. Και συνεχίζουμε. Ποια είναι η σωστή γραφή της λέξης γενέτειρα? Το Γ με ένα νι και ήττα. Δεν είναι έτσι που γράφεται γενέτειρα. Πώς γράφεται γενέτειρα, κύριε Ξάνθο? Νομίζω το βήτα. Βήτα. Θέλατε το βήτα, επειδή το αλφα κλειδώσατε. Εντάξει. Το αλφα. Γενέτειρα. Για να δούμε αν είστε σωστοί. Ευτυχώς που κλειδώσατε. Τελευταία μας ερώτηση σε αυτή την ενότητα. Από πού προέρχεται η λέξη δραχμή? Από το ιταλικό ντράκμα, από το γαλλικό ντράχ, από το ρήμα της αρχαίας δράτομε ή από το λατινικό ντράκο? Από πού προέρχεται η λέξη δραχμή? Από το λατινικό ντράκο, λέει η ομάδα μας. Λαθασμένη απάντηση. Τι λένε οι συμμαθητές?
το γάμα από το ρήμα της αρχαίας The Ratchme. Και πάμε να δούμε τους δωροθέτες μας. Επιστρέφουμε με την πρώτη συνολική βαθμολογία. Την εκπομπή στηρίζουν οι εταιρείες Relia Trading με τα καλλυντικά LMIS Fitomer, LCN και με τα μηχανήματα γυμναστικής Cypex και DKN. Η εταιρεία Palmare με τις ηλεκτρικές συσκευές Balson και Parma. Η εταιρεία Elite Appliances με τις οικιακές συσκευές Soltes, Hotpoint και Rowa. Η εταιρεία Macchiato Desired Home με τα υψηλού σχεδιασμού και άριστης ποιότητας έπιπλα Macchiato. Οι υπεραγορές Ιωαννίδης. Δηλώστε συμμετοχή στο 99 11 11 96 και κερδίστε πλούσια δώρα. Όταν είστε κρυωμένοι, δεν χρειάζεστε μόνο ιδιαίτερη φροντίδα. Χρειάζεστε καταχαρτομάντιλα Kleenex Balsam που προστατεύουν και ανακουφίζουν τη μύτη από ερεθισμούς. Βάλτε τέλος στην κόκκινη μύτη με τα Kleenex Balsam. Σύστημα λεύκανσης δοντιών iWhite. Άμεσα αποτελέσματα. Μέχρι και 8 τόνους λευκό τεραδόντια με 100% ασφάλεια. Επισκεφτείτε τώρα το φαρμακείο σας και ανακαλύψτε τι μπορεί να κάνει το iWhite για το χαμόγελό σας. Μου λες αλήθεια? Μια σύγχρονη γαλλική κωμωδία του Φλωριάν Ζελέρ από την κύρια σκηνή του θεάτρου Σκάλα. Σε σκηνοθεσία Χρήστου Ζάνου. Από το Σάββατο 21 Νοεμβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή στο Πατήχιο Θέατρο Σκάλα. Μου λες αλήθεια? Μια εξαιρετική κωμωδία περί έρωτος και ψέματος. Θα την απολαύσετε. Δεν λέμε ψέματα. Μου λες αλήθεια? Από το Θέατρο Σκάλα. Χορηγός επικοινωνίας Ρικ. Αλφα Προόδος ΣΥΝ. Προθεσμιακές καταθέσεις με υψηλές κλιμακούμενες αποδόσεις αλλά και επιλογές στη διάρκεια και στην καταβολή των τόκων. Έξυπνα καταθετικά προϊόντα από την Αλφα Bank. Μαρούλα! Στρούσε τραπέζι! Μαρούλα! Έμεινε λίγο που λίμπανα μου! Καμιά ζαμπουά! Ζαμπουά! Άσχημα! Μαρούλα! Λίγο κρασού η μάνα μου! Και κανένα βρούτο! Εμένα η γυναίκα αρέσκει μου να ανέσω. Να με πλυνείς και να με σιωρώνει, να μου ερεύχει. Μας φάει έτσι πολύ, δεν ξέρω να πάω. Και μας φάει και μας τούτος. Ευχαριστούμε τους δωροθέτες μας. 3.000 ευρώ μετρητά είναι το μεγάλο μας έπαθλο. Για να δούμε ποια ομάδα θα καταφέρει να έρθει ένα βήμα πιο κοντά σε αυτό. Πάμε να δούμε πρώτη συνολική βαθμολογία των ομάδων μας. 30 βαθμούς για τους συμμαθητές, 26 βαθμούς για τους βιλάνους μας λοιπόν. Και συνεχίζουμε με το τραγούδι μας. Κύριε Βαγόρα μου, με τη Θωρής πολλά πολλά τη γυναίκα σου. Βλέπω εσύ ένταλος τη Θωρής. Να καλέσουμε τον μαέστρο μας, τον Νίκο τον Ευαγγέλου. Να δούμε τι τραγούδι έχεις. Τρελή καρδιά λέει η ομάδα μας και είστε σωστοί. Και πάμε να το τραγουδήσουμε. Τρελή καρδιά δεν μπορεί σε αμαρτίες να τη σταθεί και ψάχνεται μες στο βοριά. Και το έρωτα. Και το δίχτυα το έρωτα. Σωστή ομάδα μας. Μπράβο σας. Όλοι βαθμίζουν σας. Και συνεχίζουμε με τους βιλάνους μας. Όμορφη αυτή η γλυκιά. Η άντρη μας εδώ γνωρίζει την απάντηση. Το κορίτσι μας το όμορφο. Για να ακούσω. Αν υπάρχει παράδεισος. Αν υπάρχει παράδεισος. Μπράβο σας. Και πάμε να το τραγουδήσουμε. Αν υπάρχει παράδεισος, τότε είναι.
Μπράβο σου, άντρες. Μπράβο σου. Όλοι οι βαθμοί της ομάδας δικοί σας. Ευχαριστώ, κορίτσι σας, φυσικά. Μαέστρο μου, ποιο έγραψε αυτά τα υπέροχα τραγούδια? Ο Τρελή Καρδιά, άντρε μου, έγραψε σε στίχους η Έλενα Παπαρίσου, μαζί με τη Δέσποινα Μαυρίδου, σε ελληνικούς στίχους, και η μουσική είναι ο Νίκλας Όλουσον, ο Πάρ Σβένσον και ο Χακίν Κράνμπεργκ. Σουηδίσι θέλεις. Α, μάλιστα. Το 2004 τραγουδήθηκε για την Έλενα Παπαρίσου. Και το «Αν υπάρχει παράδεισος», 2000, πρώτη εκτέλεση Νατάσα Θεοδωρίδου, σε στίχους Ναταλίας Γερμανού και μουσική Άκη Δίξιμη. Είναι της Ναταλίας Γερμανού η στίχη? Μάλιστα. Πάμε να δούμε συνολική βαθμολογία των ομάδων μας. 50 βαθμούς για τους συμμαθητές, θερμοχειροκρότημα, 46 βαθμούς για τους βιλάνους. 4 βαθμοί χωρίζουν τις ομάδες μας. Και πάμε στον ελληνικό μας πολιτισμό. Έχουν συγνώσει οι φύλακες. Οι φύλακες είναι προσεκτικοί? Ο στρατός προστατεύει την πατρίδα άγρυπνα? Οι προσεκτικοί επιτυγχάνουν? Ή πάρθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα? Για να δούμε λοιπόν. 10 δεύτερα στη διάθεσή σας. Και η ομάδα μας επιλέγει το Δέλτα. Πάρθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα. Είστε σωστοί, μπράβο. Μορατόριουμ, προσωρινή αναστολή, θανατηφόρα ασθένεια, απαγόρευση ή συγκάλυψη. Το γάμα λοιπόν, απαγόρευση, άμεση απάντηση της ομάδας μας, για να δούμε αν είστε σωστοί. Λανθασμένη απάντηση, οι συμμαθητές γνωρίζουν τι είναι το μορατόριουμ. Προσωρινή αναστολή, θανατηφόρα ασθένεια ή συγκάλυψη. Το α, λέει κυρία Μάρια, προσωρινή αναστολή. Και είστε σωστοί, μπράβο σας. Συνεχίζουμε με εσάς. Είναι διαβόλου κάλτσα. Λέγεται για τους πολύ κακούς, για τους πολύ έξυπνους, για τους κουτσομπόλιδες ή για τους πολύ τυχερούς. Για τους πολύ έξυπνους. Και είστε διαβόλου κάλτσα λοιπόν. Μπράβο σας. Πάμε στο σχόλιο της φράσης μας από τον Γιώργο Γεωργίου και επανερχόμαστε. Η φράση «είναι διαβόλου κάλτσα» λέγεται για τους πολύ έξυπνους. Την περίοδο του Μεσαίωνα, με την ύπαρξη προλήψεων και δυσιδαιμονιών, χρησιμοποιούσαν πολλοί τους μάγους για να ξορκίζουν το κακό. Έτσι, όταν γεννιόταν ένα παιδί, μερικοί γονείς καλούσαν μυστικά τον μάγο, ώστε το παιδί να είναι τυχερό. Αν ήθελαν να είναι και έξυπνο, έβαζαν τον μάγο και έπαιρνε τα πόδια του παιδιού και τα έβαζε σε μια μαύρη κάλτσα που ήταν υποτίθεται καμωμένη από τις τρίχες του Σατανά. Ύστερα άρχιζε να λέει διάφορα ξόρκια που τα διάβαζε μέσα από μια παμπάλια σολομονική. Από αυτά έμεινε και η φράση «είναι διαβόλου κάλτσα», δηλαδή πολύ έξυπνο. Μάθαμε από πού προέρχεται η φράση «διαβόλου κάλτσα» και συνεχίζουμε με τους βιλάνους μας. Ποια δεν είναι η φιγουρά του Καραγκιόζη? Το κολλητήρι, ο Μπαρπαμιτούσης, ο Μπαρπαγιώργος ή ο Χατζαβάτης? Για να δούμε τι μου θυμήσατε τώρα με τον Καραγκιόζη. Ο Μπαρπαμιτούσης, λέει η ομάδα μας. Είστε σωστοί. Φυσικά υπάρχουν τρεις άλλοι ρόλοι στον Καραγκιόζη. Και κάπως έτσι τελειώνει και αυτή η ενότητά μας. Και είναι η βαθμολογία μας. 68 βαθμούς για τους συμμαθητές, 56 βαθμούς για τους βιλάνους. Συνεχίζουμε ακάθεστη με τις κυπριακές παροιμίες μας για τους συμμαθητές. Έχουμε την εξής παροιμία. Τα ροστιβού καφαίνεται του νηστικού χουρίζει. Λέγεται για βαριές περιπτώσεις ασιτίας, για να δείξει ότι είναι καλύτερα να είσαι άρρωστος παρά νηστικός, ως ηρωνία για τους εύσομους ή για φαινομενικά όμοια πράγματα που έχουν βασικές διαφορές. Τα ροστιβού καφαίνεται του νηστικού χουρίζει. Τι σημαίνει? Το Δέλτα, η ομάδα μας, για φαινομενικά όμοια πράγματα που έχουν βασικές διαφορές. Είστε σωστοί, μπράβο σας. Τα φουνισμένα λάχανα για αρμυρά ή ανάλατα. Σημαίνει, δεν είναι καλή η υπερβολή? Τα λάχανα είναι ανούσια τροφή? Όσοι ακούν πολλούς επένους, αυτοί μάλλον είναι σκάρτοι? Ή οι φημισμένοι πραμάτια είναι οι καλύτεροι? Τα φουνισμένα λάχανα για αρμυρά ή ανάλατα. Και λέτε μας το γάμα. Όσοι ακούν πολλούς επένους, αυτοί μάλλον είναι σκάρτοι. Και είστε σωστοί. Μπράβο σας. Με τον επέτ, σημαίνει, με τη σειρά, με υπομονή,
με την ησυχία σου ή γρήγορα. Με τον ΕΠΕΤ λοιπόν τι σημαίνει? Δέκα δεύτερα στη διάθεσή σας. Φάνη μου, τι θα κλειδώσουμε? Το γάμμα με την ησυχία σου κλειδώνει την απάντηση. Δεν είναι η σωστή απάντηση όμως. Οι βιλάνοι ξέρουν τι σημαίνει. Με τον ΕΠΕΤ. Με υπομονή. Αλλά δεν είναι η σωστή απάντηση. Τι είναι? Με τον ΕΠΕΤ. Το Α. Με τη σειρά λέει η ομάδα μας. Και είστε σωστοί. Και δρόμο μακρύν και ψηλή λίον. Λέγεται Α για εποχές οικονομικής κρίσης, για μεγάλες κακουχίες, για συμβίβαστα πράγματα ή για να δείξει την κακή τύχη. Και δρόμο μακρύν και ψουμί λίον. Πότε λέγεται? Για εποχές οικονομικής κρίσης λέει η ομάδα μας. Όχι, δυστυχώς δεν είναι η σωστή απάντηση. Τι να είναι, συμμαθητές μου? Για μεγάλες κακουχίες λέει η ομάδα μας. Ούτε αυτό. Έχει μείνει το γάμμα και το δέλτα και κλειδώνω με το δέλτα για να δείξει την κακή τύχη και έτυχετε κακή τύχη εσείς. Γιατί είναι η άλλη απάντηση, για συμβίβαστα πράγματα οι βαθμοί πάνε στους συμμαθητές. Τελειώνει και αυτή η ενότητά μας. Πώς διαμορφώνεται το αποτέλεσμα? 88 βαθμούς για τους συμμαθητές, 66 για τους βιλάνους. Πάμε στην ερώτηση του τροχού μας. Κάτω τα χέρια από τον πάγκο και θέλουμε να μας πείτε πότε ιδρύθηκε το θέατρο τέχνης Καρόλου Κουν. Για να δούμε. Χρονολογία χρειαζόμαστε. Οι συμμαθητές παίρνουν το ρίσκο και μας λένε. 1973, λαθασμένη απάντηση. 70. 1970, είστε πιο κοντά εσείς. 1942 είναι η σωστή απάντηση όμως. Για να δούμε τι βαθμούς. Για την ομάδα μας και θα σας φέρω να τραγουδήσουμε κυπριακά, κύριε Εκτάθο μου. Ποιο είναι το αγαπημένο σου κυπριακό τραγούδι? Δούλα αγαπημένα. Ναι. Αλλά το κλαίο γρουσίμου είναι το καλύτερο. Κλαίο γρουσίμου, του Κωστή Κωστέα. Μάλιστα, πάμε να καλέσουμε τον μαέστρο μας και τον Σάβα Στεφάνου για να δούμε τι τραγούδια επέλεξαν. Γεια σας. Για να δούμε. Αρχή κάνουμε με τους βιλάνους μας. Άιντε πουλί μου τζάρκο. Ναι, αυτός είναι στίχος του τραγουδιού, αλλά ο τίτλος... Καραμάν καραβόσκερ. Το δίνουμε, είναι σωστή απάντηση. Και πάμε να τραγουδήσουμε. Τα αγαπημένα φαίνονται τα καραμάν καραβόσκερ που την παρπατήσα τους. Άιντε πουλί μου. Τσαπουτολής Μάντους ήταν η σωστή απάντηση. Δυστυχώς δεν τη βρήκαμε, δεν πειράζει. Και πάμε στους συμμαθητές μας. Για να ακούσουμε για σας τι έχουμε. Για να ακούσουμε. Το έχουμε. Χριστό. Δύσκολο τραγούδι. Τρεις καλοήρη κριτική είναι η σωστή απάντηση. Και πάμε να το τραγουδήσουμε. Τρεις καλοήρη κριτική και τρεις κουταλιών όρος καραβίν άρματος καμέ. Thank you.
όχι, και ο ναύτης τους αρρώστησε ήταν η σωστή απάντηση. Δεν πειράζει, καινούργια τραγούδια έτσι να ακούμε στο παιχνίδι μας. Για να δούμε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία. 88 βαθμούς για τους συμμαθητές, 85 βαθμούς για τους βιλάνους. Τους φτάνετε σιγά σιγά. 3 βαθμοί σας χωρίζουν. Πρόσεχε κύριε Βαγόρα μου. Να διατηρήσεις τους 3 βαθμούς. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με το σχόλιο της ημέρας από τον Γιώργο Γεωργίου και πανεύχομαι. Στα αρχαιόμορφα εμπρόθετα για τα οποία αναφερθήκαμε στην προηγούμενη εκπομπή, το ουσιαστικό που παρακολουθεί την πρόθεση προσαρμόζεται κατά κανόνα στο νεοελληνικό κλητικό και τονικό σύστημα. Λέμε και γράφουμε κατά την παράδοση της πόλης, παραφύση, υποέλεγχο, υποσυζήτηση, ανά τους αιώνες, κατά τύχη, κατ' εξαίρεση, κατά αντιμολία, παρά πάσα προσδοκία. Το ουσιαστικό διατηρεί την αρχαία κλίση του και τον τόνο του αμετάθετο, μόνο όπου η εμπρόθετη έκφραση λογίζεται ως άκλητο μονολεκτικό ή περιφραστικό επίρρημα. Λέμε και γράφουμε εν τούτης, κατευθείαν, κατεξοχήν, εισηγείαν, παραπόδας, υπαριθμών, διαθαλάσσης, εξαποστάσεως, υποτάς διαταγάστου, διαπυρός και σιδήρου, διανατάσεως χειρών, εξόλης καρδίας. Ευχαριστούμε τον γλωσσολόγο μας, τον Γιώργο τον Γεωργίου. Η τσιμένη ομάδα παίρνει το βιβλίο του Γιώργου Γεωργίου, 1099, παροιμίες και φράσεις της Κυπριακής, ενώ η νικήτρια ομάδα θα βρεθεί ένα βήμα πιο κοντά στους 3.000 ευρώ μετρητά, που είναι το μεγάλο μας έπαθλο. Πάμε να συνεχίσουμε με το πέστο στα κυπριακά και αρχίσουμε να κάνουμε με τους βιλάνους μας. Πρώτη μας λέξη, δαπάνη έξοδο. Οξοδα. Τι μας είπατε? Οξοδα. Όξοδα. Βραχότοπι. Εμί. Μοτοσυκλέτα. Μοτόρα. Βογκό. Βογκό. Νομίζω. Παρακαλώ. Πλένω τα μαγειρικά σκεύη. Αντζοπλινίσκο. Αντζοπλένω. Αντζοπλινίσκο. Νομίζω. Μάλιστα, νομίζω. Τέλος πάντων. Το σωστό είναι το χαρπούμε. Θα τα βρίσκατε όλα. 6-6 θα είχατε. Μπράβο σας. Γυρνώ στους συμμαθητές. Πρέπει να συγκεντρωθείτε τώρα. 3 βαθμοί σας χώριζαν. Λοιπόν, και τα έχουν βρει όλα. Πρώτη λέξη. Μαζεύω. Νυμφεύω. Αντρεύω. Αρμάζω. Ζητώ ελεημοσύνη. Και αγωνώ. Μουσκεύω. Μουσκεύω. Μπερδεύω. Κόβω σε κομμάτια. Μπερδεύω. Ακόμα μια σωστή απάντηση θέλω. Κόβω σε κομμάτια. Ρισκάρετε. Τέλος χρόνου. Ήταν άδικο ρε. Λοιπόν, αυτά που δεν έχετε βρει, τον μπερδεύω ήταν το σαντανόνο και το κόβω σε κομμάτια ήταν το κατακόφικο. Λοιπόν, πάμε να δούμε συγκριτικά αποτελέσματα των ομάδων μας. 25 βαθμούς για τους βιλάνους μας, οι συμμαθητές 20 βαθμούς. Μάνα μου, κύριε Βαγόρα μου, πάμε να δούμε, έλα σου πω, πάμε να δούμε μαζί τη βαθμολογία. Έμεινες έξω. Άλλη να την δεις. Πέμπα στη βαθμολογία, κύριε Βαγόρα μου. 110 οι βιλάνοι. 108 οι συμμαθητές. Ένα ξενοδοχείο για απόψε για τον κύριο Νεβαγόρα που μας αγγίξει. Γιατί η γυναίκα του θα το διώξει. Κυρία Μαρία μου, τι να κάνουμε, ναι. Απλά ήθελα να πάρω λίγο λίγες μέρες από αυτό. Κατάφερες το. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Ξάνθο μου, τι χορό έχουμε για το τέλος? Έχουμε τον Ζορφά. Μάλιστα, πάμε να τον απολαύσουμε. Thank you.
Αγίας Φύλας ήταν μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Γεια σας.